Συνέντευξη τύπου έδωσε υποψήφιος δήμαρχος Ναυπλίου Χρήστος Γραμματικόπουλος, ο οποίος μίλησε για φτωχά έργα στο Ναύπλιο, ενώ ακόμη μίλησε για διαφάνεια στη διαχείριση του δημοτικού χρήματος εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Με την σημερινή συνέντευξη τύπου εγκαινιάζουμε μια τακτικότερη επαφή με όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κατ' επέκταση με τους δημότες. Όπως όλοι γνωρίζουμε, σε πολύ λίγους μήνες, τον Νοέμβριο, θα έχουμε δημοτικές εκλογές. Θα δοθεί δηλαδή η δυνατότητα στους Ναυπλιώτες, σε όλους τους δημότες μας, να αποφασίσουν αν το Ναύπλιο πρέπει επιτέλους να αλλάξει σελίδα. Αν στο Ναύπλιο πρέπει να συντελεστεί μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς έχουμε τονίσει και έχουμε επιχειρηματολογήσει πάνω σε αυτό ότι η σημερινή εικόνα της πόλης του Ναυπλίου, του Δήμου μας, είναι εικόνα παρακμής, εικόνα εγκατάλειψης, εικόνα στασιμότητος. Έχουμε επιχειρηματολογήσει πάνω σε αυτό με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και έχουμε τονίσει ότι αυτή η εικόνα αποδεικνύεται από συγκεκριμένα παραδείγματα. Στον τομέα των έργων, επί παραδείγματι, όλοι γνωρίζουμε ότι δεν επιτελείται σοβαρό έργο στην πόλη του Ναυπλίου. Δεν σας το κρύβω ότι με μεγάλη λύπη είδα το σημερινό δελτίο τύπου του κυρίου Δημάρχου, όπου ανακοινώνει κάποια έργα και μεταξύ των έργων αυτών είναι η διαμόρφωση του κημητηρίου της Άργιας, προϋπολογισμού 170.000 ευρώ, κάποιες ασφαλτοστρώσεις, μερικά πεζοδρόμια και μία αναπαλαίωση μίας αποθήκης δίπλα από το κτίριο της ΔΕΙΑΝ, που γίνεται φιλαρμονική, την οποία την έχουν δείξει πάνω από 10 φορές αυτήν την αναπαλαίωση. Πραγματικά είναι λυπηρό. Είναι θλίβομαι που το λέω, αλλά τέτοια φτώχεια έργων έχει να δει τον Ναύπλιο εδώ και πολλές δεκαετίες. Όταν γίνεται πρώτο θέμα η ασφαλτόστρωση, το πεζοδρόμιο, η διαμόρφωση ενός κημητηρίου και η αναπαλαίωση μιας αποθήκης, καταλαβαίνετε γιατί μεγάλη φτώχεια έργων μιλάμε. Αντιθέτως, τα μεγάλα θέματα είναι όλα σε στασιμότητα. Το μπούρτζι εγκαταελειμμένο. Το ενετικό κτίριο, το κτίριο του Τελωνίου εγκαταελειμμένο. Η Καραθώνα έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο. Η ανακύκλωση δεν έχει ξεκινήσει ποτέ. Η Μαρίνα, που είναι ένα μεγάλο έργο, δεν έχει ξεκινήσει ποτέ. Τα σχέδια πόλεως εγκαταελειμμένα. Τα μεγάλα, τα σημαντικά προβλήματα της πόλης, σε αυτά δεν ακούμε και δεν βλέπουμε τίποτα. Ένα καινούριο σχολείο που έχει ανάγκη η πόλη μας για να λυθεί το πρόβλημα του δεύτερου και πέμπτου σχολείου, δεν το βλέπουμε. Η ίδρυυση, αποχέτευση, το λιμάνι εξακολουθεί να μυρίζει. Η Άρια, τα Πυριώτικα και τα Λευκάκια είναι επίσης εγκαταελειμμένα. Είναι λοιπόν θλιβερό ότι τα μεγάλα ζητήματα της πόλης μας είναι όλα σε στασιμότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα οικονομικά, έχουμε πει, για να μην μακρηγορήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα, ότι η οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι πάρα πολύ κακή. Αυτό φαίνεται από τα πάρα πολλά δάνεια, από τα τοκοχρεωλήσια τα οποία αγγίζουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ, από το γεγονός ότι το Δημοτικό Ραδιόφωνο για οικονομικούς λόγους έκλεισε, από το γεγονός ότι το γυροκομείο ετοιμάζεται και αυτό να κλείσει για οικονομικούς λόγους, από το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου από 29 εκατομμύρια ευρώ συρρυκνώθηκε στα 12 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή έπεσε έξω 50%. Σήμερα, το αντικείμενο, αν θέλετε, πιο πολύ της συνέντευξής μας, έχει σχέση με την αδιαφάνεια. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι η αδιαφάνεια τίνει να γίνει καθεστώς στο Ναύπλιο. Η περίπτωση της Χαριλάου Τρικούπη, με τη διάνοιξη που κόστησε 1.700.000 ευρώ, ένα θέμα το οποίο αποκάλυψε ένας άλλος συνδυασμός, η άλλη πρόταση, αποτελεί μόνο την κορυφή, θεωρώ, του παγόβουνου. Όπως έχουμε πει στο παρελθόν, υπάρχουν μία σειρά από άλλες περιπτώσεις, όπως είναι η προμήθεια του τηλεελέγχου που κόστησε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, απευθείας αναθέσεις και απευθείας προμήθειες έργων χωρίς διαγωνισμό, όπως ήταν η προμήθεια χωρίς διαγωνισμό γεννητριών αξίας 90.000 ευρώ, το γεγονός ότι ηλεκτροφωτίστηκαν περιοχές, πληρώθηκε ηλεκτροφωτισμός σε περιοχές εκτός σχεδίου παρανόμως, όπως τα Λευκάκια, 33.000 ευρώ. Το γεγονός ότι τα 3 εκατομμύρια για την ανάπλαση της Πρόνοιας ουδής γνωρίζει πού έχουν πάει αυτά τα χρήματα, αυτά δεν είναι μόνο από την περιφέρεια Πελοποννήσου, αυτά τα χρήματα διαχειρίστηκε και τα εξετέλεσε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας. Και βεβαίως όλοι θυμούνται την αδιαφανή διαδικασία η οποία πήγε να ακολουθηθεί με το λιμάνι του Ναυπλίου πριν από 2 χρόνια, όταν πήγε να παραδοθεί σε ιδιώτες, κάτι το οποίο τελικώς ευτυχώς ναυάγησε. Επομένως, όπως βλέπετε, εμείς με πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα, χωρίς ύβρις, χωρίς ακρότητες, με σεβασμό στο Δήμαρχο και στο θεσμό του Δημάρχου, λέμε τα γεγονότα με συγκεκριμένα παραδείγματα. Δυστυχώς, ο Δήμαρχος σε όλα αυτά δεν απαντάει τίποτα. Εμείς πριν από ένα μήνα, στις 29 Ιανουαρίου του 2010, καταθέσαμε αίτηση στο Δημαρχείο, προς τον Δήμαρχο τον ίδιο, και τον ρωτήσαμε πού πηγαίνουν τα χρήματα του Δήμου. Πού πηγαίνουν τα λεφτά των δημοτών. Πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτά. Μια πολύ απλή ερώτηση.
Σε ποιους χρωστάει ο Δήμος? Ποιες πληρωμές έχει κάνει ο Δήμος τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο? Απλά ερωτήματα. Είναι υποχρεωμένος να απαντήσει. Δυστυχώς, ο κύριος Δήμαρχος δεν απαντάει στο ερώτημα αυτό. Αρνείται να πει πού πηγαίνουν τα χρήματα του Δήμου και θεωρώ ότι αυτό το δικαίωμα δεν το έχει. Δεν διαχειρίζεται τα προσωπικά του χρήματα, διαχειρίζεται τα χρήματα των δημοτών και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένος να λέει πού πηγαίνουν τα χρήματα. Και βεβαίως αναρωτιέμαι γιατί αρνείται την πρότασή μας να δημοσιεύονται, να δημοσιοποιούνται όλες οι πληρωμές μέσω διαδικτύου ή μέσω των εφημερίδων ή μέσω του τύπου. Όλες οι πληρωμές, όλες οι απευθείας, όλες οι αναθέσεις έργων που γίνονται, ό,τι έχει σχέση με οικονομικά να δημοσιοποιείται. Αυτή είναι μια πρότασή μας, την οποία εμείς δεσμευόμαστε τον Νοέμβριο, που πιστεύουμε ότι οι δημότες θα ενισχύσουν την προσπάθειά μας και θα είμαστε η καινούργια δημοτική αρχή. Δεσμευόμαστε να την υλοποιήσουμε. Τα πάντα στο φως. Είναι αίτημα της κοινωνίας. Μέσα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, ο κόσμος δεν ανέχεται να μην γνωρίζει πού πηγαίνουν τα χρήματά του. Τέλος, κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι πλησιάζοντας προς τις δημοτικές εκλογές, θεωρούμε βέβαιο ότι οι περιπτώσεις αδιαφάνειας θα ενταθούν. Εμείς θέλουμε να καταστήσουμε σαφές την αποφασιστικότητά μας να ελέγξουμε όλες τις πληρωμές. Όλες τις πληρωμές θα τις θέσουμε κάτω από μικροσκόπιο. Και ιδιαιτέρως τις πληρωμές που γίνονται από τη ΔΕΙΑΝ, η οποία είναι γνωστό ότι εκεί είναι πιο ανεξέλεγκτο το σύστημα, διότι στο Δήμο υπάρχει και το ελεγκτικό συνέδριο που προλαβαίνει κάποια πράγματα. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι εμείς δεν επιθυμούμε να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή. Διότι ακούστηκε γι' αυτό. Ο κύριος Αναγνωσταράς είπε πριν από λίγο καιρό ότι, συμβουλεύοντας μάλιστα και τον κύριο Γκιόλα, ότι δεν πρέπει να ποινικοποιείται η πολιτική ζωή. Ξεχνάει ο κύριος Αναγνωσταράς, και το λέω με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό του, ότι έχει σύρει στα δικαστήρια όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο κύριος Καραμής, πρώην δήμαρχος, εξακολουθεί ακόμα να πηγαίνει στα δικαστήρια και βεβαίως αξίζει εδώ να πούμε ότι έχει δικαιωθεί ο πρώην δήμαρχος σε όλα τα δικαστήρια. Επομένως, συνιστούμε αυτοσυγκράτηση και να μην ξεχνάμε να μην χάνουμε τη μνήμη μας. Για να μην θυμηθούμε βεβαίως την υπόθεση του κυρίου Παπαθανασίου, όπου τότε πραγματικά είχε δεχτεί μια τελείως ανίκια επίθεση και εγώ τότε είχα διαχωρίσει τη θέση μου, παρότι ήμουνα στην αντιπέρα όχθη από τον κύριο Παπαθανασίου. Κλείνοντας, πιστεύω ότι έχει φτάσει η ώρα της πολύ μεγάλης αλλαγής για την πόλη του Ναυπλίου. Πλέον η κατάσταση δεν πάει άλλο. Πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν, πρέπει να μελετήσουν τι λέει ο καθένας μας και με αντικειμενικότητα, με μεγάλη αντικειμενικότητα.